Αρχίζει λοιπόν το παιχνίδι. Ανεβαίνει κάθετα και δίνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Ο Τσονής θα κάνει το σούτ. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα. Αντάμοβιτς πολύ ωραία στον Παλτέ. Η ωραία πάσα για τον... Ο Σαντίκ έχει μεγάλη ευκαιρία. 1-0 η δόξα στην πρώτη τελική της προσπάθεια με τον πρώτο της σκόρερ που φτάνει τα 7 γκολ. Εδώ θα ξαναδούμε από το ξεκίνημα την φάση. Χτυπά πάνω στα πόδια του Λάγκ και καταλήγει στον Σαντίκ μετά την παρέμβαση από τον Λέτζαξ. Χτύπησε λίγο στα πόδια του Λάγκ. Δεν σημείωσε στο προηγούμενο μας, θυμίζουμε. Να δούμε τώρα τον Τσονή. Πέρασε ανάμεσα σε δύο παίκτες της δόξας. Πήγε να τριπλάρει, έπεσε out. Εξετάστηκε και από το VAR γιατί έχει επαναρχίσει το παιχνίδι. Βλέπει πολύ πιθανό αυτό που σημείωσες και εσύ, το προβλεπτό και τα λάθη που γίνονται. Τώρα όμως άλλαξαν γρήγορα την μπάλα οι παίκτες της Ομόνιας και ο Τσονής θα στείλει την σέντρα στην περιοχή. Ο Τσέποβης στην κεφαλιά έξω. Κάνει κίνηση ο Λέτζαξ. Η μπάλα πήγε στον Τούρης. Σήκωσε για τον Τσέποβιτς, γύρισμα με το κεφάλι. Σούτα τον Τσονή, γκολ η Ομόνια μέσα από έναν έξοχο συνδυασμό των παιχτών της. Ο Μαρίνο Τσονής σκοράρει. Τούρης θα δώσει στον Τσέποβιτς το γύρισμα με το κεφάλι. Με τη μία το σούτ στη γωνία δεν αντέδρασε καθόλου ο Σουσκόφσκι. Άγαλμα έμεινε παρακολουθώντας την πορεία της μπάλας. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθεί ο Μπέρκς στη μένα. Με δύναμη χαμηλά πάει μπάλα έξω. Στον έλεγχο της μπάλας 70% έναντι 30% της δόξας. Και πάλι μπροστά η πράσινη με τον Λοΐζου και τον Τσέποβιτς να είναι έτοιμος να σκοράρει. Θα αποκρούσει ο Σισκόφσκι και θα χαθεί μεγάλη ευκαιρία. Ανανεώνεται η φάση με τον Τζονί. Έγινε το σουτ. Απέκρουσαν τελικά. Λοΐζου έδωσε ύψος την μπάλα. Ο Τζονί στην κεφαλιά πάνω στο Σισκόφσκι ενώ παραμόνευε. Του Άρη, τον Γιάσο Λουκά και τους Φάνο Κενή και Νεκτάριο Πετεβίνιο οι οποίοι θα σχολιάσουν το χθεσινό ντέρμπι. Το σουτ που γίνεται μέσα στη μικρή περιοχή με αρκετούς παίκτες της Ομόνιας και με τον Λοΐζου να στέλνει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον Μίξ. Ο ίδιος θα την διεκδικήσει. Σουτ από τον Λαγκ, πέφτει στη γωνία ο Σισκόφσκι, έξω η μπάλα. Σαμό έψαξε τον Παλτέ, ο οποίος κέρδισε την μπάλα από τον Λέτζαξ και έχει προϋποθέσεις τώρα η δόξα. Ο Παλτέ θα πέσει κάτω από το μαρκάρισμα του Λέτζαξ. Έχει σφυρίξει πέναλτι. Μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή ο Ρωμάριο Παλτέ με το δεξί χέρι. Πάνω στην πλάτη του Μπαλντέ. Εκτελεί ο Σαντίκ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1. Ξανά προβάδισμα για τη δόξα με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Σαντίκ. Πέφτει στη γωνία ο Ζόχο. Είναι δυνατό το χτύπημα. Δεν μπορεί να αποκρούσει. Φαουλ πάνω στον Ντίσκερουτ. Εδώ. Γίνεται το φαουλ από τον Αντάμοβιτς. Ζητάει τον λόγο ο Ντίσκερουτ και κάνει δεύτερη κίνηση ο Αντάμοβιτς. Ξανά και ξανά, δυνατό το φάουλ. Έχει δώσει από μία κίτρινη, βεβαίως η κίνηση αυτή του Αντάμοβιτς. Κίνηση του Αντάμοβιτς προφανώς έχει ελεγχθεί και από το VAR. Γιατί συνεχίζεται το παιχνίδι. Ασυρού, κίνηση από τον Τσέποβιτς. Έπιασε την κεφαλιά πάνω στον Σισκόφσκι ωστόσο η μπάλα. Μπαλιά τελικά θα παίξει κοντά με τον Λοΐζου. Το γύρισμα, ευκαιρία δεν θα προλάβει ο Τσέποβιτς. Αυτή είναι κλασική ευκαιρία. Τσονής. Από κόντρα η μπάλα θα φτάσει στον Ατιέμγουεν. Πολύ μεγάλη ευκαιρία πάνω στον Σισκόφσκι. Ατιέμγουεν από την πάσα του Τσονή. Το γύρισμα, πολύ καλό ευκαιρία με τον Μποτεάκ. Θα το χάσει αν είναι δυνατόν. Μπάλα καταλήγει στον Πασίρου. Δεν απομακρύνεται ο Ντίσκερουτ, κάνει το πλασέ. Και πέφτει στη γωνία, όχι δεν έπεσε τελικά. Με τέσσερις παίχτες. Με τον Λέτζαξ να δίνει κάθετα, δεν θα προλάβει ο Κακουλής. Τέλος της αναμέτρησης, η δόξα πετυχαίνει πολύτιμη νίκη. Φτάνει στους 14 βαθμούς, η πρώτη με τον Ηλία Χαραλάμπους.